ταξιδιού. Είχατε βρεθεί στο Σικάγο, συζητήσατε εκεί. Στην Ουάσιγκτον και στο Σικάγο, αλλά τελείως τυχαία. Και στο Τέξας, από ό,τι μαθαίνω. Ναι. Λοιπόν, επομένως τώρα η μεγάλη συζήτηση είναι αυτό το Δούνε και Λαβίν. Δηλαδή, τι θα μας ζητήσουν οι Αμερικάνοι, τι θα ζητήσουμε εμείς και πού θα βρεθεί η συμφωνία. Και στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης είναι η βάση της Σούδας. Ναι. Να δώσουμε τη βάση της Σούδας. Ακούω, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ. Ξαφνικά προκύπτουν και άλλες βάσεις που θέλουν. Μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό? Καταρχήν, η βάση της Σούδας, η αμερικάνικη βάση της Σούδας, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι το καινούριο το οποίο έχει λειτουργήσει. Αλλά εγώ θέλω να μείνω στο εξής. Μεγάλο κομμάτι της δουλειάς έχει γίνει και στην Ελλάδα και στην Αμερική εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τι εννοώ? Το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα και άρα φτάνουμε σε αυτή τη συνάντηση, η οποία έχει προξενήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην αμερικάνικη πολιτική σκηνή αλλά και στην επιχειρηματική σκηνή, με αρκετά, επιτρέψτε μου να πω, όπλα. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο όλες τις δυσκολίες των παρελθόντων ετών. Έχουμε φτάσει σε υψηλά πρωτογενή, έχουμε πιάσει τους στόχους μας, ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να κλείσουν γρήγορα οι επόμενες αξιολογήσεις και όλοι προσδοκούν το ταχύτερο δυνατόν να τελειώσει η μνημονιακή περίοδος. Αυτό είναι ένα βασικό. Και το δεύτερο, ότι έχουμε δημιουργηθεί οι όροι στην Ελλάδα για σταθερότητα και συγχρόνως η Ελλάδα παραμένει πομπός ειρήνης, συνεργασίας και γεωστρατηγικής, θα λέει κανένας, σταθερότητας σε ένα περιβάλλον που όχι λίγο αλλά πολύ πλήττεται από μια αστάθεια, από πολέμους, από προσφυγικά ρεύματα, από μεταναστευτικά ρεύματα κτλ. Από την άλλη μεριά, η χώρα μας είναι πυλώνας ασφαλείας γεωπολιτικά, η θέση μας και ο ρόλος που έχουμε διαδραματίσει στις εξελίξεις της περιοχής τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό το εκμεταλλευόμαστε αρκετά στις συζητήσεις μας με τους Αμερικανούς, εν προκειμένου και για τα ζητήματα της οικονομίας, αλλά και για το προσφυγικό, που είναι ένα ζήτημα μεγάλο που απασχολεί πάρα πολύ. Να σας πω, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, δεν κάνω δηλαδή κριτική. Η λέξη εκμεταλλευόμαστε δεν είναι, θα έλεγα, της δικής μου οπτικής. Το χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε πρώτα και κύρια για δικούς μας λόγους. Ποιοι είναι οι δικοί μας οι λόγοι? Θέλουμε να έχουμε μια χώρα ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας, συνανάπτυξης με την γύρω περιοχή. Αυτό μας ενδιαφέρει. Συγχρόνως και άλλες χώρες, μεγάλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν και συμφέροντα σε αυτή την περιοχή και συγχρόνως θέλουν να δούνε κατά πόσο σταθεροποιείται και ποιο είναι το κέντρο αυτής της σταθερότητας σε πολλά επίπεδα. Εγώ θα σας αναφέρω δύο. Το ένα είναι το ενεργειακό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το δεύτερο είναι το γεγονός ότι στις γύρω μας χώρες, στα Βαλκάνια αλλά και στην Βόρεια Αφρική αλλά και στη Μέση Ανατολή, τα οπλικά συστήματα είναι αμερικάνικης καταγωγής. Άρα θα ενδιαφέρονταν να υπάρχει ένα κέντρο αναβάθμισης, επεξεργασίας, συντήρησης κτλ. Στην πιο σταθερή χώρα που υπάρχει στην περιοχή. Άρα, κύριε Βίτσα, αυτό σημαίνει ότι έχετε κάνει συζητήσεις ώστε να δημιουργηθεί εδώ ένα κέντρο για την αναβάθμιση οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ? Όχι, όχι ένα κέντρο, πολλά κέντρα εννοώ, η Ελλάδα ως κέντρο, ναι, έτσι. Η Ελλάδα. Θα μπορούσε η Ελλάδα λοιπόν να έχουμε κρατικές εταιρείες, έχουμε και ιδιωτικές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίες είναι και καλά παραδείγματα, όπως υπάρχουν και δύσκολα παραδείγματα, ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες εταιρείες και κατά κύριο λόγο και με Αμερικανούς. Άρα έχουν ξεκινήσει τέτοιου είδους συζητήσεις. Ναι, σε το δικό μου πρόσφατο ταξίδι αυτό είχε στόχο, το γεγονός ότι προωθούσα την αμυντική μας βιομηχανία και τις δυνατότητές της. Αυτό ήταν το πρώτο ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν να προωθήσουμε ορισμένες ιδέες ιστορικού τουρισμού στο χώρο των βετεράνων του Αμερικάνικου στρατού, ο οποίος είναι ένας πολύ ισχυρός θεσμός στην Αμερική, και επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν η ίδρυση παραρτήματος της Ένωσης των Βετεράνων στην Ελλάδα. Αυτό
πάνω και σε μια ιδέα παλιά του Μάρκου του Μπόλαρη, χτίζουμε μια τέτοια καινούργια δυνατότητα. Ωραία. Για τη Σούδα, πιο συγκεκριμένα, υπάρχει συζήτηση επέκταση παραπάνω από τον ένα χρόνο της ανανέωσης που έχει γίνει για 5, για 10 χρόνια? Είναι ανοιχτό το θέμα αυτό, το συζητάτε? Είναι ένα συζήτημα επίπεδου, θα έλεγε κανένας, κυβέρνηση και πρωθυπουργού. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Άρα είναι ανοιχτό αυτό το θέμα της συζήτησης. Τις απόψεις, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, ότι υπάρχουν, υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα οι οποίοι να λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σήμερα να σταματήσει η λειτουργία της Σούδας. Όχι να σταματήσει, η επέκταση από ένα ως πέντε, πέντε παραπάνω. Είναι, με συγχωρείτε, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, άρα είναι ένα καλύτερο ζήτημα. Εννοώ ότι ναι, τώρα θα είναι ένας χρόνος, αν θα είναι δύο χρόνια. Υπάρχει θέμα και για άλλη βάση, για το Καστέλι που ακούμε, που συζητάμε. Καλά, ακούμε πολλά. Κοιτάξτε, αυτές είναι οι ειδήσεις που σήμερα όμως είμαστε επικεντρωμένοι σε, θα έλεγε κανένα, σε άλλα ζητήματα. Στα άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν από τη μια μεριά σε αυτό που σας είπα, πώς η Ελλάδα μπορεί να είναι κέντρο παραγωγής καλών ειδήσεων. Μπορεί για τους δημοσιογράφους οι καλές ειδήσεις να μην είναι ειδήσεις, έτσι, αλλά σας λέω ότι... ναι, εγώ στην Αμερική και στις συναντήσεις έλεγα ότι έχουμε και μια έκφραση στην Ελλάδα που λέμε δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Χρειάζεται όμως αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν την Ελλάδα. Μια νέα Ελλάδα. Και όχι μόνο την ιστορία της και σε αυτή την κατεύθυνση. Και επιτρέψτε μου να πω, η προσλαμβάνουσα που έχουμε από τις συναντήσεις, τις επαφές που έχουν κάνει και ο πρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και άλλοι υπουργοί, γιατί ξέρετε, ο πρόεδρος θα έρθει να δημιουργήσει το πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα οι συνεργάτες του πρόεδρου, οι υπουργοί κτλ. Θα πάνε στο πιο συγκεκριμένο, στην πιο λεπτομέρεια. Είναι ότι υπάρχει πολύ αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από την Αμερική, από ομογενείς, που είναι βασικό, αλλά και από μη ομογενείς. Συγκεκριμένα, κύριε Υπουργέ, σε ποιους τομείς ενδιαφέρονται να επενδύσουν, να επιχειρήσουν στη χώρα μας? Από τις συζητήσεις που κάνατε ως τώρα, μπορώ να σας πω με ευκολία, πέραν του παραδοσιακού τουρισμός, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ζητήματα της ενέργειας, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ζητήματα, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που αφορούν το χώρο του θεάματος, δεν πήγε για να κάνει βόλτα ο Πρωθυπουργός στα στούντιο των Ελληνοαμερικανών συμφερόντων, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις συνεργασίες ή για τις κοινές γραμμές παραγωγής στην αμυντική βιομηχανία. Και ενδιαφέρονται πάρα πολύ στο ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα στο επίπεδο των κατασκευών σε χώρες οι οποίες αντικειμενικά θα προχωρήσουν σε ανοικοδόμηση. Ωραία. Κύριε Βίτσα, ιδεολογικά εσείς αισθάνεστε, ως ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, όχι προσωπικά, αλλά και προσωπικά θα ήθελα να μου πείτε, ιδεολογικά αισθάνεστε άβολα σε σχέση με αυτή την κουβέντα που γίνεται για τη συνεργασία με τους Αμερικανούς, για τις βάσεις και όλα αυτά? Γιατί η αντιπολίτευση και η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορούν ότι άλλα λέγατε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, με τα κινήματα, με τις διαδηλώσεις, όταν ερχόντουσαν οι Αμερικανοί πρόεδροι στην Αθήνα. Σας δημιουργεί ένα πρόβλημα ιδεολογικό? Καλά, η Νέα Δημοκρατία, τι να σας πω, εγώ άκουσα και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλάει για συγκυριακά θέματα. Τίποτα δεν γίνεται με την τύχη. Και όλα αυτά αποδεικνύονται από το τι έχουν γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι έπεσε η ανεργία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βγήκαμε με επιτυχία στις αγορές. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στη συνάντηση, η σημερινή στην ουσία, με την Κριστίν Λαγκάρντ διατυπώθηκαν αυτά που διατυπώθηκαν με τόσο μεγάλη ευκρίνεια. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο σας ερώτημα, εγώ να θυμίσω βέβαια καταρχήν ότι το 1974 ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτός που έβγαλε την χώρα από το ΝΑΤΟ και καλά έκανε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσει η Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς θέλει. Θέλει να πούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Αμερική ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί σας. Και τρίτο, εγώ νιώθω πολύ βολικά στο βαθμό που αυτό βοηθάει την χώρα μας να ξεφύγει από την κρίση και συγχρόνως να παίξει τους ρόλους που προανέφερα και δεν θέλω απλά να τους επαναλάβω. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, αν θέλετε, και η κατάσταση με νέες δυσκολίες αλλά και νέες δυνατότητες
και στην δικιά μας την γειτονιά, έχει αλλάξει η κατάσταση και στην Αμερική. Μην κάνουμε δηλαδή λογικά άλματα. Αυτό πρέπει να το παίρνεις υπόψη σου και σε σχέση με το τι κάνεις στην παρούσα περίοδο. Στην παρούσα περίοδο εμείς έχουμε κάποια έκτακτα ή τακτικά προβλήματα. Για παράδειγμα, η κατάσταση στην Τουρκία. Ο κίνδυνος, η κίνδυνη ατυχημάτων από τις παραβιάσεις και την προκλητικότητα που η προκλητικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί, η οποία επηρεάζει τελικά και κοινωνικά αλλά και οικονομικά τη χώρα μας, στο τι βοήθεια μπορεί να δοθεί από την Αμερική πρώτα και κύρια αλλά και από άλλες χώρες, είναι αρκετά σημαντικό. Και μου δίνετε πάσα, κύριε Βίτσα, σε αυτό το θέμα για την προκλητικότητα της Τουρκίας. Και βέβαια έχουμε και από την πλευρά της Αλβανίας κάποια θέματα με την ελληνική μειονότητα, πολύ σημαντικά θέματα, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και όλα αυτά που επιχειρούνται εκεί. Αλλά με την Τουρκία, είπατε για την ενέργεια. Η Τουρκία προκαλεί. Η Ελλάδα είναι σε θέση, είναι έτοιμη να απαντήσει σε όλες τις προκλήσεις της Άγκυρας και υπάρχει ένας σχεδιασμός σχετικά με την αναβάθμιση ή και την προμήθεια νέων αμυντικών εξοπλισμών. Εμείς έχουμε καταρχήν αμυντικό σχεδιασμό. Δεν έχουμε κανένα ενός είδους επιθετικό σχεδιασμό. Σαν Ελλάδα έχουμε κατακτήσει τα δικαιώματά μας και την κυριαρχία μας με διεθνείς συμβάσεις και με το διεθνές δίκαιο. Αλλά πριν από αυτό με μεγάλους αγώνες. Να παραβιάζει η ναι, λέω λοιπόν, με μεγάλους αγώνες πριν από αυτό. Δεν ήρθαν, δηλαδή δεν μας χαρίστηκε κάτι. Και ο ελληνικός λαός και βεβαίως και οι ένοπλες δυνάμεις του είναι πάντοτε έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε πρόκληση. Θέλουμε όμως την ειρήνη. Και σε αυτήν την κατεύθυνση λειτουργούμε και διπλωματικά, μιλάω σαν κυβέρνηση και σε επίπεδο της, των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό θέλουμε να κάνουμε γιατί βλέπουμε δυνατότητες συνεργασίας. Δεν θέλουμε, και το λέμε με τον πολύ, πολύ ανοιχτό τρόπο, να υπάρχει εξαγωγή της κρίσης στη γείτονα χώρα, κρίση που έχει κατά κύριο λόγο προς τα άλλα της σύνορα, προς τη δική μας την πλευρά. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιείται το προσφυγικό, όχι ως ένα ζήτημα ανθρώπινης, θα λέγε κανένας, αξιοπρέπειας, ανθρώπινης προστασίας κτλ, αλλά σαν όπλο διεθνούς πολιτικής. Αυτό δεν πρέπει. Είναι απαράδεκτο να γίνεται εύνης. Τώρα, αν κανείς κοιτάξει το χάρτη θα δει ότι, και τα γεγονότα, θα δει ότι δεν έχουμε πολεμικές συγκρούσεις όπως είχαμε πριν 2 χρόνια. Άρα, το αν αυξάνεται ή μειώνεται η προσφυγική, θα έλεγε κανένας, ροή, δεν έχει να κάνει με αυτό το γεγονός. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιος κρατάει την κάνουλα και παίζει με ζωές των ανθρώπων. Σχετικά με το προσφυγικό, ανησυχείτε ότι μπορεί την προκλητικότητά τους οι Τούρκοι να την ξαναδείξουν και σε αυτό και να δούμε εικόνες περσινές, τραγικές εικόνες περσινές. Δηλαδή, μας απειλούσαν ότι θα ανοίξουν την κάνουλα, όπως έλεγαν, και θα έρθουν πρόσφυγες στο εσωτερικό της χώρας. Κοιτάξτε, ο Γιάννης Μουζάλας, ο Νίκος Τόσκας, εγώ, όσοι εμπλεκόμαστε τέλος πάντων. Δεν είμαστε εκεί για να ανησυχούμε. Είμαστε εκεί για να προσπαθούμε να προλάβουμε από τη μια μεριά και να προετοιμαζόμαστε. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τους όρους της συνεργασίας μέσα από δυσκολίες τις οποίες αναγνωρίζουμε. Ιδιαίτερα με τους πληθυσμούς, με τον κόσμο, το δικό μας τον κόσμο που είναι στα νησιά. Από τη μία την μεριά. Δεύτερο, αξιοποιούμε όλα τα διπλωματικά μέσα που έχουμε, παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο και με αυτή την έννοια, έτσι όπως το λέτε, ναι, ανησυχούμε, με την έννοια δηλαδή ότι δεν καθόμαστε να κοιμηθούμε και να πούμε ότι πάει και ότι γίνει, αλλά χρησιμοποιούμε όλες μας τις δυνατότητες ώστε να παραμείνει ενεργή η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που είναι το ένα και το βασικό, να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες του ασύλου και όσοι είναι να έρθουν στην υπηρετική Ελλάδα, που η κατάσταση είναι πολύ καλύτερα, να έρθουν, να αποφορτιστούν τα νησιά μας, ώστε να ανακουφιστούν, γιατί αναγνωρίζουμε ότι σε 4 νησιά έχουν 1,5 χρόνο. Πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στο 2016. Το 2016 είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και το 2015 που πέρασαν από την Ελλάδα. Όταν τώρα λέμε ότι αυξήθηκε η ροή, εννοούμε
ότι το 2015 πέρναγαν, ας πούμε, 5.000 την ημέρα, τώρα περνάνε 5.000 το καλοκαίρι ολόκληρο. Και τώρα γίνεται 5.200, 5.300, 5.500. Κύριε Βίτσα, και κλείνοντας πολύ γρήγορα, υπάρχει σχέδιο προγραμματισμός για να προμηθευτεί η Ελλάδα νέα αεροσκάφη, αναβάθμιση πολεμικών αεροσκαφών? Εμείς αυτή τη στιγμή, και για να μιλάμε καθαρά, έχουμε 4 με 5 προγράμματα άλλα ενεργά, όπως είναι τα αεροσκάφη αεροναυτικής συνεργασίας, που είναι μια ενεργειακή σύμβαση, η οποία προχωράει, όπως είναι τα νέα ελικόπτερα που έχουμε πάρει από τον, έχουμε αγοράσει δηλαδή, αλλά με πολύ καλή συμφωνία από τον Αμερικάνικο στρατό, και έχουμε μπροστά μας την υπόθεση της αναβάθμισης των μαχητικών μας αεροπλάνων και την υπόθεση της απόκτησης με ειδικούς όρους, δηλαδή πάρα πολύ φθηνά, σχεδόν με πολύ καλές συνθήκες, μιας δύναμης ελικοπτέρων. Από την άλλη μεριά, έχω πει πολλές φορές ότι η λύση δεν είναι να κυνηγάς τον άλλον στους εξοπλισμούς. Σωστό είναι αυτό, η αλλά κίνηση αν ο είναι... δεν το καταλαβαίνει... Θα σας πω το εξής και θα σας πω και ένα παράδειγμα. Η κίνηση είναι να διαμορφώνεις τον δόγμα και τη μέθοδο αποτροπής από την άλλη μεριά, από την μια μεριά, που να επενδύεις στο δυναμικό σου, το ανθρώπινο δυναμικό σου, και επενδύουμε πάρα πολύ και στη μόρφωση και στην εξάσκηση, και να κάνεις στοχευμένες αγορές που σου πολλαπλασιάζουν τη δύναμη. Και μην νομίζετε, δεν γίνονται αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, οι συγκρούσεις με κάποιους παλιούς τρόπους, πολύ περισσότερο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να δείτε ισχυρά κράτη, με ομάδες οι οποίες, θα έλεγε κανένας, δεν μπορεί κανένα να πει ότι έχουν τρομερό οπλισμό, και βλέπετε πόσο ταλαιπωρούνται. Μάλιστα. Δεν λύνονται έτσι τα ζητήματα. Κύριε Βίτσα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Μέρη, πάμε τώρα εμείς... στη Θεσσαλονίκη.